Να βγούμε εκτός Κρήτης, να πάμε σε ένα δημοσίευμα από το τουριστικό ρεπορτάζ που αναφέρει την αγαπημένη μας Εύβοια στη Πάλαια. Και βεβαίως αναφερόμαστε στον Βρετανικό Observer, άρθρο το οποίο βλέπουμε και αυτή τη στιγμή. Υμνή 13 ελληνικά νησιά για τις καλοκαιρινές διακοπές Βρετανών και όχι μόνο. Στην κορυφή βρίσκεται η Αστυπάλαια, νομίζω ότι χαρακτηρίζει και ως πεταλούδα. Κάνει βεβαίως και μνήμα για όλη εκείνη την προσπάθεια που έχει γίνει να πρασινίσει σε εισαγωγικά το νησί, να γίνει πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι μια διαρκής προσπάθεια εδώ και πολλά χρόνια, η οποία φαίνεται ότι έχει ανταπόκριση και στο εξωτερικό. Ένα δημοσίευμα από τα πολλά τα οποία έχουμε δει φέτος για το ελληνικό καλοκαίρι. Δεν ξέρω αν αυτό το οποίο διαβάζουμε μεταφέρεται και μεταφράζεται σε έσοδα αλλά και γεμάτα κρεβάτια στα ξενοδοχεία, τουλάχιστον για την Αστυπάλαια. Θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Νίκος Κομινέας, με τον οποίο έχουμε τη χαρά να συνομιλήσουμε. Δήμαρχε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας από την Αστυπάλαια. Με πολύ χαρά είμαι στη δικιά σας εκπομπή. Διότι πρώτα απ' όλα έχω και την καταγωγή της μητέρας μου από το Μοχό. Οπότε μου είναι πολύ όμορφο να μιλάω μαζί σας και βεβαίως να μιλήσουμε για την Αστυπάλαια, όπου πια είμαι δήμαρχος εδώ και έχουν 3-4 χρόνια πια ουσιαστικά. Μοχός, ναι, αλήθεια είναι. Δήμος Χερσονήσου, από τις πιο δημοφιλείς. Για το νησί μας, η κυριολεξία, αφού αναδεικνύει όχι μόνο τις ομορφιές του νησιού, τις υπέροχες παραλίες, το περιβάλλον, το αμόλυ και το Παρθένο, αλλά ταυτόχρονα και τους παραδοσιακούς μας οικισμούς που έχετε να πείσω μας να δείτε στην κορυφή του Λόφου, το Βενετσιάνικο Κάστρο και τα σπιτάκια που απλώνονται σιγά σιγά μέχρι να φτάσουμε κάτω στο λιμάνι στο Πέρα Γυαλό. Και αυτό μας έχει κάνει πάρα πολύ περήφανος, γιατί ακριβώς οι προτιμήσεις φαίνεται πια παγκοσμίως ότι η Αστυπάλεια μπαίνει στο χάρτη των προορισμών, όχι τόσο των μαζικών προορισμών που δεν είναι κάτι που μας ενδιαφέρει, μπορώ να σας πω. Αλλά μας ενδιαφέρει εκείνος ο κόσμος ο οποίος είναι συνειδητοποιημένος στα θέματα της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και της πράσινης μετάβασης, όπως είπατε. Και αυτό τον κόσμο επιθυμούμε να έρχεται στο νησί μας. Και μάλιστα απλωτά. Δηλαδή, όχι στην περίοδο της αιχμής που ούτως ή άλλως εμείς έχουμε μόλις 3.500 κρεβάτια. Φανταστείτε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα δικό σας. Είμαστε εμείς εδώ στην Αστυπάλεια. Αλλά η σεζόν μας ανοίγει πια προς το Πάσχα και προς τον Οκτώβριο. Και αυτό μας δίνει μεγάλη χαρά, γιατί οι καιρικές συνθήκες που ξέρετε είναι πολύ καλές και ο κόσμος έρχεται πια στην Αστυπάλεια για να βιώσει μια μοναδική εμπειρία. Ένας Κρητικός ο οποίος επιθυμεί να περάσει τις διακοπές του στην Αστυπάλεια, θα βρει δωμάτιο να κλείσει και να μείνει? Θα βρει να κλείσει δωμάτιο και να μείνει. Σίγουρα μέσα στον Ιούνιο και μέχρι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου νομίζω υπάρχει διαθεσιμότητα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, στον μέσα Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου τα πράγματα είναι δύσκολα. Αλλά μετά από εκεί και πέρα, από 20 Αυγούστου, πάλι αρχίζουν να έχουμε περιθώρια για να φιλοξενήσουμε τον κόσμο. Και υπάρχει κάποια πολύ καλή εξέλιξη. Ήδη από φέτος θα έχουμε και αεροπορική σύνδεση ανάμεσα στο Ηράκλειο και στην Αστυπάλεια. Φέτος θα έχουμε ένα αεροπλάνο την εβδομάδα. Ευελπιστούμε τις κυκλαδικές αερογραμμές, ευελπιστούμε του χρόνου να είναι περισσότερα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα κατευθείαν από το Ηράκλειο να έρχεστε στην Αστυπάλεια και να μείνετε ακόμα μικρότερο διάστημα από τη μία εβδομάδα. Αλλά βεβαίως η Αστυπάλεια μπορεί να αποτελέσει και σκαλοπάτι, να έρθετε εδώ και μετά να πάτε προς την Πάρο ή την Άξο και από εκεί να γυρίσετε πάλι πίσω προς την Κρήτη. Πολλές επιλογές. Θα βοηθήσει στη σχέση μας. Είναι ακριβότερες οι διακοπές σε σχέση με πέρυσι? Και αν ναι, αν επηρεάζεται ο εσωτερικός τουρισμός, ξέρετε, λόγω και της ενεργειακής κρίσης, των αυξημένων λειτουργικών εξόδων στα ξενοδοχεία, τι επικρατεί? Να σας πω, πέρυσι είχαμε μία αύξηση τιμών εμείς στην Αστυπάλεια. Φέτος οι τιμές είναι ουσιαστικά οι ίδιες με την περσινή χρονιά. Βεβαίως όλοι ξέρουμε ότι ο κόσμος έχει ταλαιπωρηθεί από την ενεργειακή κρίση και τις αυξημένες τιμές του λειτουργικού που πλήρωνε στο λογαριασμό στο σπίτι του. Όπως επίσης και στο σούπερ μάρκετ. Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος στην Αθήνα, στις αστικές περιοχές και ιδιαίτερα στις πιο φτωχές από αυτές, έχει δυσκολευτεί. Αυτό είναι γεγονός. Από την άλλη μεριά όμως, νομίζω ότι κανένας δεν κάνει, αν θα το πω, έκπτωση εντός εισαγωγικών στις διακοπές του. Είναι μια αναγκαιότητα. Η Αστυπάλεια μπορεί να δώσει πράγματα τα οποία δεν μπορείς να πάρεις σε άλλους προορισμούς. Ιδιαίτερα αν θέλεις να έρθεις εδώ να βιώσεις τον τρόπο ζωής που έχουμε εμείς, ο οποίος τους ακολουθεί και είναι ατόφιος
παρθένος, μπορώ να πω, στη Ολεξία, με τις σχέσεις των κατοίκων και των τουριστών επισκεπτών να είναι πάρα πολύ ζεστές. Το αίσθημα της φιλοξενίας είναι το μεγάλο μας όπλο. Δημιουργούμε σχέσεις καθημερινής επαφής και σε όλο το χρόνο στη συνέχεια μαζί με τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Και άρα έρχεται ο κόσμος στην ασφάλεια για να έχει ένα βίωμα το οποίο είναι σαν να γυρίσει στο χωριό του κατά κάποιο τρόπο, γιατί οι παρέες του είναι εδώ. Ακόμα και όταν έρχεται, ζητάει πολλές φορές το ίδιο στούντιο το οποίο είχε την προηγούμενη χρονιά ή την προπροηγούμενη, λες και είναι το σπιτάκι του που το περιμένει να πει στην ασφάλεια. Είμαστε σίγουροι ότι και ο τουρισμός θα πάει καλά, ήδη ξέρουμε ότι πάει καλά. Και νομίζουμε ότι θα είναι ένα αποδοτικό καλοκαίρι για το νησί μας. Δήμαρχε, σήμερα αναφερθήκαμε μέσα από εκτενές ρεπορτάζ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας στο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα, σε νησιά του Αιγαίου, να αγοράσουν ακίνητα. Στην περίπτωση της αστυπάλαιας, τι επικρατεί? Υπάρχουν οι λεγόμενοι repeaters, αυτοί οι οποίοι είναι επαναλαμβανόμενοι, έρχονται τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζουν και πράττουν το ίδιο και πέρυσι και φέτος, έπραξαν πέρυσι, θα το πράξουν και φέτος και θα μπουν σε μία λογική να αγοράσω το ακίνητό μου? Ναι, υπάρχει αυτό. Αυτό υπάρχει εδώ και χρόνια στην αστυπάλαια. Αυτοί οι repeaters έχουν αγοράσει αρκετά σπίτια στην αστυπάλαια ή χτίζουν σπίτια εδώ, τα οποία βεβαίως σπίτια χτίζονται όμως μέσα στα όρια των οικισμών. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν στο νησί μας μεγάλες επενδύσεις εκτός οικισμού, τουριστικά συγκροτήματα μεγάλα. Θέλουμε τα πράγματα να είναι μαζεμένα σε ένα μέγεθος το οποίο θα είναι ανθρώπινο, μπορώ να πω σχεδόν οικογενειακό. Έχουμε 2-3 μονάδες οι οποίες είναι 30 ή 20 στούντιο. Τα υπόλοιπα είναι παραδοσιακά σπιτάκια ή μικρά συγκροτήματα, το καθένα με τη δικιά του αυλή, με την ανεξαρτησία, την αυτονομία, το που νιώθει ο καθένας ότι έρχεται στο σπιτάκι του. Πράγματι λοιπόν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι επαναλαμβανόμενοι τουρίστες και αυτός είναι ο πλούτος μας. Έχουμε ανθρώπους για την ακρίβεια οι οποίοι ξεκίνησαν να έρχονται για διακοπές σαν φοιτητές, σαν νέοι επιστήμονες και να μένουν στο κάμπινγκ πριν από 20 χρόνια, ας πούμε. Μετά, όταν παντρεύτηκαν και έκαναν παιδιά, ξαναήρθανε που ήταν μικρά τα παιδιά τους πια με την οικογένειά τους. Και τώρα πια με μεγάλα παιδιά ή τα παιδιά αυτών ξαναέρχονται στο νησί, επειδή ακριβώς οι εμπειρίες τις οποίες παίρνουν κάθε φορά είναι τόσο ζεστές, τόσο όμορφες, που τους κάνει να έρχονται παραλαμβανόμενα στην ασφάλεια. Μάλιστα. Εύη. Εγώ βλέπω και ένα πολύ ωραίο τοπίο από πίσω σας, Δήμαρχε, το οποίο το έχουμε δει και σε πολλές φωτογραφίες ήδη από φέτος. Έχει κάνει το νησί την εμφάνισή του στα κοινωνικά δίκτυα από ό,τι έχω δει. Οπότε αναμένουμε και εμείς να το δούμε από κοντά. Βεβαίως, θα δείτε από κοντά. Είμαστε στο χαρακτηριστικό σημείο του νησιού, όπου είναι οι 9 ανεμόμυλοι επάνω ακριβώς στην κορυφή της Ράκης, που απλώνεται ο οικισμός προς τη θάλασσα. Είναι το σημείο το οποίο είχε τον αέρα από όποια κατεύθυνση και να φυσούσε, οι μήλοι θα μπορούσαν να δουλεύουν, ανεξάρτητα από τις διεύθυνσεις του. Και βεβαίως είναι το σήμα κατά τα 10, γιατί πίσω μας ακριβώς είναι και το κάστρο του νησιού, το οποίο και αυτό είναι σήμα κατά τα 10 του νησιού μας. Βενετσιάνικο κάστρο από το 1400, το οποίο κοσμεί και βεβαίως το νησί μας. Και βεβαίως ο επισκέπτης θα μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένος, γιατί θα δει πώς ήταν το κάστρο εκεί την εποχή, μοναδικό κάστρο. Γιατί δεν αποτελεί μόνο χειροματικό έργο. Τα σπίτια που βλέπετε και η τύχη που βλέπετε στην εξωτερική πλευρά του κάστρου ήταν η τύχη των σπιτιών που είναι στο εσωτερικό. Άρα ήταν γύρω-γύρω στην περίμετρο όλα τα σπίτια του κάστρου και βεβαίως και στο κέντρο με τις πλατείες και τα λοιπά. Θα έχετε μια πολύ ωραία εικόνα, το θα έρθετε να σας πάλι από το επισκεφτείτε από κοντά. Μάλιστα. Με το καλό να σας γνωρίσουμε και να έρθουμε να σας επισκεπτούμε από κοντά, μεγάλη χαρά μας. Να ενώσουμε την Κρήτη με την αστυπάλαια. Όχι μόνο ρεπορταζιακά, αλλά και κοινωνικά. Λοιπόν, την καλησπέρα μας. Με μεγάλη μας χαρά, υγεία σε όλους σας. Καλή περίοδο να έχουμε καλοκαιρινή. Και με χαρά να τα πούμε στο νησί μας. Με μεγάλη μας χαρά. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Λοιπόν.